Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε σε άλλη μία εκπομπή επί παντός και πιο συγκεκριμένα αυτή τη φορά βρισκόμαστε στο νομό Μεσσηνίας, στο Δήμο Τριφυλίας και σε μία πανέμορφη κομμόπολη, την Κυπαρισία. Έχουμε μαζί μας τον υποψήφιο δήμαρχο από το συνδυασμό Ανοιχτοί Ορίζοντες, τον κύριο Παναγιώτη Τσίγκανο, ο οποίος είναι και δικηγόρος στο επάγγελμα και ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με την πολιτική. Αρχικά να σας καλησπερίσω. Καλώς ήρθατε στην Κυπαρισία. Πραγματικά είναι μια πολύ όμορφη πόλη και θα σταθούμε και σε αυτό και για την τουριστική της ανάπτυξη. Αλλά πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θέλω να μου πείτε δύο λόγια για το ποιος είναι ο Παναγιώτης Τσίγκανος. Καταρχήν να σας καλωσορίσω και πάλι στην πράγματι πάρα πολύ όμορφη Κυπαρισία και να σας καλωσορίσω και στην πράγματι πολύ όμορφη Τριφυλία. Είμαστε ένας μεγάλος δήμος, μεγάλος έκταση. Είμαστε ένας δήμος πολύ όμορφος, αλλά αυτό είναι υποκειμενικό. Θα πρέπει να σας πω ότι αν σας δοθεί ευκαιρία να τον γνωρίσετε καλά το Δήμο, θα δείτε ότι αυτή η άποψη είναι αντικειμενική. Προσωπικά, όπως είπατε, ασχολούμαι επάγγελμα του δικηγόρου εδώ στην Κυπαρισία. Ασχολούμαι με τα κοινά, με την τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία περίπου 12 χρόνια, έχοντας θητεύσει κατά καιρούς σε διάφορες θέσεις της Δημοτικής Αρχής. Ξέρετε, η αυτοδιοίκηση δεν είναι πολιτική. Η αυτοδιοίκηση είναι κάτι που ξεκινάει από την κοινωνία μέσα. Καμιά φορά στενοχωριόμαστε και εμείς οι ίδιοι όταν μας κατατάσσουν στους πολιτικούς ή όταν μας θεωρούν πολιτικούς. Σε ένα μικρό μέρος, όταν μένεις σε μια κοινωνία όπως επαρχιακή, όπως είναι η Τριφυλία, το να ασχολείται κανείς με τα κοινά, νομίζω είναι υποχρέωσή του. Είτε από τη θέση του αιρετού, είτε όμως και από τη θέση του ενεργού πολίτη. Αυτό λοιπόν και σαν στοιχείο προσωπικό το είχα από πολύ παλιότερα. Επομένως, ήταν μια φυσική εξέλιξη το να αναμειχθώ με τα κοινά. Είστε πάρα πολλά χρόνια, οπότε νομίζω ότι τα ξέρετε καλύτερα από τον καθένα. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια για τα ποια είναι τα προβλήματα αυτή τη στιγμή της Κυπαρισίας. Θα σας πω για τα προβλήματα και της Κυπαρισίας, αλλά θα με επιτρέψετε να σας πω και για τα προβλήματα της Τριφυλίας. Mm-hmm. Ο Δήμος Τριφυλίας δημιουργήθηκε με τον Καλλικράτη το 2010 και ήταν μια ένωση που δεν έγινε συνενετικά. Ήταν μια ένωση 6 προηγούμενων καποδιστριακών δήμων, η οποία έγινε, τολμώ να πω, βία, τολμώ να πω, χωρίς διαβούλευση στην τοπική κοινωνία. Αυτό άφησε τραύματα. Και άφησε τραύματα και στην ομογενοποίηση του Δήμου, άφησε όμως τραύματα και στην καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Οφείλω να τονίσω ότι οι ευθύνες δεν ανήκουν μόνο σε τοπικό επίπεδο. Ο Καλλικράτης ήταν ένα νομοσχέδιο το οποίο για όλη την Ελλάδα επιβλήθηκε σε όρους μνημονίου, επιβλήθηκε σε όρους οικονομικής στενότητας, επιβλήθηκε σε μια εποχή που ουσιαστικά η χώρα πτώχευσε. Και το σημαντικότερο, ξέρετε, πτώχευσαν και οι ιδιώτες. Επιβλήθηκε σε μια περίοδο όπου όλες οι δομές της χώρας κατέρευσαν και πάνω σε αυτά ήρθε το ελληνικό δημόσιο να κάνει ένα παράλογο πράγμα. Να συνενώσει δομές που είχαν ουσιαστικά καταρρεύσει, φορτίζοντάς τους επιπλέον αρμοδιότητες, χωρίς να δώσει απαραίτητους πόρους. Δυστυχώς, ξέρετε, επειδή τα έχετε κάνει αρκετά ρεπορτάζ πάνω σε αυτό, οποιαδήποτε αμαρτία έχει το ελληνικό δημόσιο, την πέταξε πάνω στην αυτοδιοίκηση. Χωρίς να την ενισχύσει με τους αντίστοιχους πόρους. Έδωσε λοιπόν ευθύνες και αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Αυτό εκ των πραγμάτων έφερε ένα κρασάρισμα στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Αυτό το είδαμε και σε άλλες δομές του κράτους. Και στην υγεία το είδαμε, και στην παιδεία το είδαμε, και στην εθνική άμυνα το είδαμε. Στους Δήμους όμως είναι πιο έντονο γιατί έχει να κάνει την καθημερινότητα. Και ο Δημότης, επειδή είναι πιο κοντά στα προβλήματα τα καθημερινά, προφανώς έχει κάθε λόγο να παραπονείται περισσότερο, γιατί άλλο πράγμα έχει συνηθίσει για αυτοδιοίκηση και άλλο είδε στην πορεία. Δεν υπήρξε λοιπόν ένα οργανωμένο σχέδιο από το κράτος, από την κυβέρνηση για τους Δήμους και τις περιφέρειες και θα εντάξουμε στα προβλήματα και το θέμα των απορριμμάτων. Δηλαδή η Κυπαρισία μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία μπορούμε να πούμε ότι τη στήχησε και σε αυτό το κομμάτι. Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο είναι μια πονεμένη ιστορία. Δυστυχώς, και αυτό δεν είναι προς τιμήν ούτε της αυτοδιοίκησης, για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες ολόκληρες, είχαν μάθει οι Δήμοι της Πελοποννήσου, όλοι οι Δήμοι της Πελοποννήσου, στην εύκολη λύση των οχωματερών. Στην ουσία έκρυβαν το πρόβλημα. Εδώ θα τολμώ να πω ότι υπήρχε και μια ευθύνη των πολιτών, των ενεργών πολιτών. Έχω κάνει πολλές δημοτικές εκλογές στη ζωή μου. Δεν θυμάμαι ποτέ το κεντρικό ζήτημα στις εκλογές να ήταν διαχείριση απορριμμάτων. Υπήρχαν σκουπιδότοποι σε όλη τη Μεσσηνία και σε όλη την Πελοπόννησο, κρυμμένοι σε κάποια βουνά. Αυτοί οι σκουπιδότοποι
καίγονταν, κάπνιζαν το προϊόν των διοξινών, έπεφτε πάνω στις καλλιέργειες, το προϊόν των στραγγιδίων και της αποστράγγισης των απορριμμάτων πριν στο δορυφόρο ορίζοντα, γι' αυτά δεν μιλούσε κανείς. Και χρειάστηκε να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς, με την απειλή προστήμων, για να μας βαρέσει μια καμπάνα την οποία πρέπει να την έχουμε βαρέσει μόνοι μας. Αυτό το πρόβλημα άρχισε επιτέλους να φαίνεται ότι θα λυθεί. Το 2011 δυστυχώς δεν λύθηκε. Προκήρυχθηκε ένας διαγωνισμός, πέρασε από 40 κύματα, δεν σας απασχολήσω με αυτά. Βρισκόμαστε το 2019 και πράγματι παραμένει το πρόβλημα στην Πελοπόννησο άλυτο. Δεν μπορεί να το λύσει κάποιος Δήμος μόνος του. Η διαχείριση απορριμμάτων είναι μια ακριβή υπόθεση πια. Όσο ευτυχώς φύγαμε από το επίπεδο της χωματερής, οποιαδήποτε άλλη λύση έχει κόστος. Και πρέπει να αποφασίσουμε ότι οι Δήμοι πρέπει να πληρώσουν για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους. Το ζήτημα είναι αν θα πρέπει να πληρώσουν οι δημότες. Βεβαίως και οι δημότες θα πρέπει να πληρώσουν αυτό που τους αναλογεί. Κυρίως όμως θα πρέπει να κατευθυνθούμε στην απορρόφηση κάθε πηγής χρηματοδότησης. Μιλάμε στην ουσία για ευρωπαϊκό χρήμα, γιατί μην γελιόμαστε. Το μόνο χρήμα που έχει μείνει στην Ελλάδα, να ελπίζουμε, είναι το ευρωπαϊκό χρήμα. Το εγχώριο ακαθάριστο εθνικό προϊόν δυστυχώς δεν φτάνει, δεν επαρκεί και πάει για τα χρεολύσια. Μόνο με αξιοποίηση του ευρωπαϊκού χρήματος θα μπορέσουμε να δώσουμε λύση σοβαρή και στα απορρίμματα. Ελπίζουμε ότι με τη νέα περιφερειακή αρχή που θα προκύψει θα ολοκληρωθεί και το θέμα του διαγωνισμού των απορριμμάτων, έτσι ώστε και η Τριφυλία μαζί με όλους τους 27 Δήμους Πελοποννήσου να απαλλαγεί επιτέλους από το βραχνά αυτό που άλλες περιφέρειες το έχουν λύσει. Πραγματικά είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Πολλές περιφέρειες έχουν καταφέρει να βρουν μια λύση. Εσείς ως υποψήφιος Δήμαρχος προτείνετε λύση μαζί περιφέρεια, ευρωπαϊκά κονδύλια και φυσικά Δήμος. Ακριβώς. Προτείνουμε τη λύση του περιφερειακού σχεδιασμού, δηλαδή την συγκέντρωση των απορριμμάτων σε προεπιλεγμένα σημεία. Στην αρχή είχαμε και άλλες απόψεις. Κάποια στιγμή πιστέψαμε ότι μπορεί οι Δήμοι να κάνουν τη διαχείριση μόνοι τους. Δυστυχώς δεν μπορούν. Οι Δήμοι μπορούν να διαχειριστούν ένα μέρος των απορριμμάτων. Και είναι και πολύ κοστοβόρο, συγγνώμη. Ακριβώς αυτό το λόγο. Είναι πάρα πολύ κοστοβόρο. Στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι δεν είχαμε κουλτούρα συνεργασιών Δήμων. Ενδεχομένως, διαδημοτικές συνεργασίες θα μπορούσαν να περπατήσουν. Αποπειράθηκαν. Δεν περπάτησαν ούτε αυτές. Εν πάση περιπτώσει, τώρα το θέμα φαίνεται να έχει κλείσει. Είναι μονόδρομος η λύση της περιφέρειας. Ελπίζουμε απλώς να τελειώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ένα λοιπόν μεγάλο αγκάθι τα απορρίμματα για το νομό Μεσσηνίας γενικότερα και το Δήμο Τριφυλίας. Επόμενο ζήτημα που απασχολεί εδώ την τοπική κοινότητα της Κυπαρισίας. Εμείς εδώ είμαστε ένας Δήμος, θα μιλήσω πολύ για την Τριφυλία, με μεικτά χαρακτηριστικά. Έχουμε ένα υψηλής ποιότητας αγροτικό προϊόν, αλλά έχουμε και την τουριστική προοπτική του τόπου. Αυτά τα δύο είναι μια πρόκληση να τα παντρέψουμε. Ξέρετε, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα πλέον μιας περιοχής είναι αυτά τα οποία η ίδια κοινωνία πρέπει να ρίξει το βάρος της. Εμείς εδώ, λόγω της αγροτικής παραγωγής, έχουμε υψηλό προϊόν. Ανταγωνιστικό προϊόν. Τα προϊόντα μας ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Έχουμε προημότητα στα αγροτικά μας προϊόντα. Έχουμε υποδομές πάρα πολύ σοβαρές. Τονίζω πάντα με ιδιωτική πρωτοβουλία, και αυτό έχει μια αξία. Πρέπει όμως να δούμε στα σοβαρά και την τουριστική προοπτική του Δήμου. Δεν είναι τυχαίο ότι, ξέρετε, στην Ελλάδα τα μέρη που αναπτύχθηκαν τουριστικά καταρχήν ήταν αυτά που δεν είχαν άλλους πόρους. Αναγκάστηκαν και στράφηκαν στον τουρισμό, ελλείψη άλλων πόρων. Αυτό το πράγμα πια φαίνεται να τελειώνει. Τώρα και μέρη που έχουν άλλους πόρους, όπως εμείς εδώ, πρέπει και εμείς να κατευθυνθούμε στον τουρισμό και αν είναι δυνατόν να το παντρέψουμε. Ξέρετε, ο τουρισμός είναι μια κουλτούρα. Μην γελιόμαστε. Προφανώς είναι καλά τα μνημεία, προφανώς είναι καλές οι αρχαιότητες και έχουμε πάρα πολλές. Προφανώς είναι καλό το φυσικό κάλος. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Πρέπει ο τουρίστας πια να βρίσκεται στις ανάλογες υποδομές. Για σκεφτείτε, τουρισμό έχουν κάνει, υποθέτω, όλοι οι τελεθεατές μας και όλοι οι ακροατές μας. Στα μέρη που πήγαν, δεν θυμούνται ίσως το λαογραφικό μουσείο που είχε το τόπος. Μπορεί και να μην το επισκέφτηκαν. Δεν θυμούνται ίσως τον αρχαιολογικό χώρο που είχε ο τόπος. Μπορεί και να μην το επισκέφτηκαν. Σίγουρα μας θυμούνται που έφαγαν, σίγουρα θυμούνται που κοιμήθηκαν, σίγουρα θυμούνται που απόλαυσαν τις προσωπικές τους στιγμές. Αν δεν συνειδητοποιήσουμε λοιπόν ότι ο τουρισμός είναι στιγμές ανθρώπινες και είναι στιγμές που ο σύγχρονος τουρίστας, επειδή έχει πια το χαρακτήρα όχι του περιηγητή, αλλά έχει το χαρακτήρα του συλλέκτη εμπειριών. Αν δεν αξιοποιήσουμε αυτή την ανάγκη του καταναλωτή, του τουρίστα, του σύγχρονου καταναλωτή, τότε νομίζω ότι θα έχουμε χάσει και αυτό το τρένο. Οφείλω όμως να πω ότι στην περιοχή μας τα τελευταία 15 χρόνια, με πρωτοπόρο την Κωνσταντιναβαρίνο,
και με αρρωγό και το αεροδρόμιο Καλαμάτας και τους μεγάλους οδικούς άξονες που επιτέλους έφεραν γρήγορα και με ασφάλεια τον κόσμο στην περιοχή μας, η ιδιωτική του πρωτοβουλία αρχίζει και αναπτύσσεται παρά τις μνημονιακές συνθήκες, αρχίζει και αναπτύσσει πάρα πολύ σοβαρές πρωτοβουλίες στο θέμα του τουρισμού. Έχουν γίνει πολλές και αξιόλογες επενδύσεις, από νέα παιδιά οφείλω να πω, οι οποίες έχουν βάλει πια και τη Μεσσηνία και την Τριφυλία στο τουριστικό χάρτη. Ο Δήμος λοιπόν πρέπει να έρθει αρρωγός, πρέπει να έρθει σαν το απαραίτητο άρμα πάνω στο οποίο θα ανέβουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, προκειμένου το τουριστικό μας προϊόν με αξιοπιστία να το προβάλλουμε στο εξωτερικό και να το εκμεταλλευτούμε. Μιλήσατε για αγροτουρισμό και πραγματικά θεωρώ ότι η Τριφυλία έχει να αναδείξει ένα φυσικό κάλλος. Θεωρείτε ότι πρέπει να εκμεταλλευτείτε και τον εναλλακτικό τουρισμό? Οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε κάθε είδος τουρισμού. Γιατί όπως σας είπα, ο σύγχρονος τουρίστας, χωρίς αυτό που λέω να είναι κάποια σοφία, νομίζω όλοι από τις προσωπικές μας εμπειρίες αντλούμε τις ιδέες μας, ο σύγχρονος τουρίστας δεν είναι πια ο άνθρωπος που κάποτε πήγαινε σε ένα ξενοδοχείο να ξεκουραστεί. Ο σύγχρονος τουρίστας είναι ένας συλλέκτης εμπειριών. Τον ενδιαφέρει η γαστρονομία, τον ενδιαφέρει οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τον ενδιαφέρει το fitness, τον ενδιαφέρουν πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό το βλέπουμε. Αυτή η ανάγκη καταγράφεται. Και μην ξεχνάμε ότι πια με την πρόοδο της τεχνολογίας, οποιοδήποτε μπορεί από εκεί που κάθεται να κλείσει το αεροπορικό του εισιτήριο, το λεωφορείο του, το τρένο του, το φαγητό του, τον ύπνο του, με ένα κινητό καθήμενος σε ένα δωμάτιο. Ειδικά να βάλουμε μέσα σε αυτό και το Airbnb, το οποίο έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά στην περιοχή μας και είναι κάτι που πρέπει να το δούμε, γιατί δεν λειτουργεί πάντα αρμονικά με τις επενδύσεις στον τουρισμό. Και σε αυτό πρέπει και ο Δήμος στο μέλλον να λάβει μια θέση. Πρέπει να υπάρξει και ένα θεσμικό πλαίσιο. Πρέπει να υπάρξει και ένα θεσμικό πλαίσιο. Ήδη υπάρχει στην ελληνική νομοθεσία ένα θεσμικό πλαίσιο, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Αλλά σκεφτείτε πόσες μορφές, πόσες παροχές στο σύγχρονο τουρίστα δημιουργούνται, που πριν από 10 χρόνια, πριν από 5 χρόνια ήταν άγνωστες λέξεις. Έχετε κάποιες προτάσεις ως δράσεις εξωστρέφειας για την προβολή της Τριφυλίας και της Κυπαρισίας? Ναι. Το πρώτο και το ζητούμενο είναι να μας μάθουν. Να μας μάθουν όμως σωστά. Mm-hmm. Ξέρετε, με το τσολιαδάκι και τον κατρούτσο το κρασί, κάποτε η Ελλάδα προσπαθούσε να κάνει τουρισμό. Τώρα πια δεν μπορεί να κάνει. Γιατί πια υπάρχουν χιλιάδες μέρη που προσφέρουν πάρα πολύ καλό τουριστικό προϊόν. Ήλιο και θάλασσα δεν έχει μόνο Κυπαρισία. Ήλιο και θάλασσα δεν έχει μόνο Τριφυλία. Ήλιο και θάλασσα έχει όλος ο κόσμος. Και όπως σας είπα, ο τουρίστας είναι πια ένας άνθρωπος που ταξιδεύει πάρα πολύ εύκολα. Και έχει εκατομμύρια επιλογές από τις οποίες μπορεί να επιλέξει. Άρα λοιπόν πρέπει να προβάλλεις το διαφορετικό και η υπεραξία σου δεν είναι αυτό που θα σκεφτείς να φτιάξεις. Η υπεραξία σου είναι αυτό που ήδη έχεις. Η υπεραξία σου είναι η παραλία σου, η υπεραξία σου είναι το φυσικό σου κάλλος, η υπεραξία σου είναι η αληθινή γαστρονομία του τόπου και όχι μια γαστρονομία ημιτασιών αθηναϊκή όπως είχαμε μάθει μέχρι τώρα. Είναι αυτό το οποίο οι ίδιοι άνθρωποι που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο αναζητούν. Αυτό πρέπει να τονίσουμε, αυτό πρέπει να προβάλλουμε και νομίζω ότι σε αυτό η Τριφυλία θα πάει καλά. Γιατί έχει και εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα. Ακριβώς. Λοιπόν, και κυρίως έχει και άλλες ποιότητες ανθρώπους. Και αυτό. Άλλα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως είναι το αρδευτικό δίκτυο, όπως είναι εδώ κοινωνικά προβλήματα, ζητήματα. Θέλω να μου πείτε, τι άλλες παρεμβάσεις θεωρείτε ότι χρειάζεται ο Δήμος? Εμείς στο Δήμο μας έχουμε 3 μεγάλα αστικά κέντρα και έχουμε και 3 ορεινές περιοχές, οι οποίες όμως έχουν μια απόλυτη, έτσι θα το χαρακτηρίζω εγώ, παραδοσιακή ομορφιά. Σε αυτά όμως πρέπει να γίνουν υποδομές. Το κομμάτι των αστικών αναπλάσεων είναι τεράστιο. Και είναι και πολύ, και είναι και πρόκληση. Τα μέρη, ξέρετε, θέλουν κάθε τόσο και λιγάκι ένα φρεσκάρισμα. Έχουν γίνει έργα τα τελευταία χρόνια? Έχουν γίνει, για να είμαι δίκαιος. Έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά δεν φτάνουν. Πρέπει να γίνουν περισσότερες. Εκεί λοιπόν έρχεται το ευρωπαϊκό χρήμα. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε πλευρά, κάθε πηγή χρηματοδότησης, προκειμένου να δημιουργήσουμε αστικές αναπλάσεις και στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στα ορεινά χωριά μας, τα οποία πράγματι σας βεβαιώ ότι αποτελούν από μόνα τους ένα κάλλος. Ειδικά οι ορεινές περιοχές θέλουν πλέον πράγματα. Θέλουν βιολογικούς. Θέλουν διαχείριση υδάτων πόρων. Θέλουν δρόμους. Θέλουν αγροτική οδοπία. Θέλουν φωτισμό. Αυτά είναι τα προβλήματα που δημιουργεί ο Καραγκιοκράτης.
πράγματα που στην Ελλάδα μέχρι το 10 θεωρούνται αυτονόητα, λόγω οικονομικής στενότητας, πάψαν να είναι αυτονόητα. Έτσι λοιπόν εκεί πρέπει να συνδυάσουμε κάθε προσπάθεια και μια σειρά συνεργειών πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε τις όποιες δυνατότητες έχει ο Δήμος να εξαρτηθούν ακόμα καλύτερα και να ψάξουμε νέες μορφές υποστήριξης, χρηματοδότηση βασικά, για να μπορέσουμε να τις υποστηρίξουμε. Μέχρι τώρα θεωρείτε ο Δήμος Τριφυλίας έχει εκμεταλλευτεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως θα έπρεπε ή όπως θα μπορούσε στο βαθμό αυτό? Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Mm-hmm. Εγώ δεν ακυρώνω το έργο κανένας δημάρχου. Για πολλούς λόγους. Ο κάθε δήμαρχος προσπάθησε να κάνει αυτό που μπόρεσε, αυτό που πιστέψει ότι μπορεί να κάνει. Κάποιοι πέτυχαν σε κάποια πράγματα, κάποια πέτυχαν. Δεν φταίνε πάντα οι ίδιοι να πέτυχαν. Σίγουρα. Μπορεί να φταίνε μια σειρά παραγόντων. Επομένως, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Δεν θέλω να ακυρώσω το έργο κανενός δημάρχου. Όλοι προσπάθησαν να κάνουν αυτό που μπόρεσαν. Το ζήτημα είναι με την εμπειρία αυτή, αυτών των χρόνων, να μπορούμε να κάνουμε το πολύ παραπάνω. Λοιπόν, ανοιχτοί ορίζοντες ο συνδυασμός και θέλω να μου πείτε λίγο πολύ τις προτάσεις σας. Τις προτάσεις σας για την καθημερινότητα των πολιτών, τις προτάσεις σας για παρεμβάσεις, τους στόχους σας, το πλαίσιο που θέλετε να κινηθείτε εφόσον αναλάβετε τη Δημοτική Αρχή εδώ του τόπου. Θα με επιτρέψετε πριν από αυτό να ξεκινήσω από το πολιτικό πλαίσιο, χωρίς να είμαστε πολιτικοί εμείς, κάτω από το οποίο γίνονται αυτές οι εκλογές. Αυτές οι εκλογές γίνονται σε καθεστώς απλής αναλογικής. Mm-hmm. Αυτό που μόνο του, σαν λέξη, επιβάλλει συνεργασίες. Στην Ελλάδα έχουμε ένα κακό. Που δεν φταίμε εμείς. Ιστορία είμαστε γι' αυτό. Δεν έχουμε κουλτούρα συνεργασιών. Μας έχουν μεγαλώσει και γαλουχήσει, θεωρώ. Ακριβώς. Φταίνει μια σειρά παράγοντες από αυτό. Η Ελλάδα έχει περάσει διχασμούς, η Ελλάδα έχει περάσει δικτατορίες, έχει περάσει εμφυλίους. Όλα αυτά αφήσανε βαθιά τραύματα στην ελληνική κοινωνία και δεν μας μάθανε να συζητάμε. Εγώ ανήκω σε αυτούς που ήμασταν πολύ επιφυλακτικοί, που ήμουν πολύ επιφυλακτικός στην αναλογική. Ακριβώς γιατί έβλεπα αυτές τις αδυναμίες συνεννόησης. Όμως είναι η πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα πρέπει να μας επιβάλλει να συνεννοηθούμε. Το κεντρικό σύνθημα του συνδυασμού μας είναι ότι δεν έχουμε αντιπάλους. Δεν θεωρούμε κανέναν αντίπαλο. Τους θεωρούμε όλους πιθανούς συνεργάτες της επόμενης μέρας. Και έτσι πρέπει να είναι. Αν δεν τους συνειδητοποιήσουμε, έστω και σε αυτή την ιστορική περίοδο, ότι ο τόπος χωρίς συνεργασίες δεν μπορεί να προχωρήσει, που ήταν μια λέξη άγνωστη μέχρι τώρα, γιατί απέναντι υπήρχε ένα σκοτάδι. Δεν υπήρχε λέξη συνεργασία πουθενά. Τώρα αναγκαστικά θα αναγκαστούμε να συνεργαστούμε. Πρέπει να συνεννοηθούμε. Εάν επιτέλους δεν συνεννοηθούμε, οποιοδήποτε εκλεγεί από τις επερχόμενες εκλογές, όχι μόνο εδώ, σε οποιοδήποτε Δήμο της Ελλάδας, δεν θα μπορέσει να κυβερνήσει αυτό το Δήμο. Από μόνο το αυτό αποτελεί μια πρόκληση. Εγώ χαίρομαι για τους όλους τους συνδυασμούς που κατέρευσαν αυτές τις εκλογές. Υπάρχουν άνθρωποι αξιόλογοι, θέλω να το πω αυτό. Και υπάρχουν και παντού άνθρωποι ανοιχτοί σε συνεργασίες. Και με την αντίστοιχη πολιτική, αλλά και με τη στενή έννοια παιδεία και με εμπειρία στον χώρο. Όλοι αυτοί λοιπόν οφείλουμε να συνεργαστούμε. Όσον αφορά δε τις προτάσεις, λίγο πολύ σας σκιαγράφησα τους άξονες από πριν. Νομίζω ότι όλοι αυτούς τους άξονες επιδιώκουμε. Δεν διαφωνούμε σε αυτά. Στο διατάφτα δεν διαφωνούμε. Διαφωνούμε ίσως στο πώς θα γίνουν στη διαδικασία και από ποιους θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Εμείς λοιπόν, καλό και μέσα από εσάς, όλους τους φίλους, όποιος είναι δεσμός και αν είναι, να έρθουμε να συνεργαστούμε. Τους άξονες τους επιβάλλει, τους προκύπτουν από την ίδια καθημερινότητα. Παραδείγματος χάρη, όλοι μιλάμε για απορρίμματα. Όλοι μιλάμε για διαχείριση υδάτινων πόρων. Όλοι μιλάμε για αγροτική οδοπία. Όλοι μιλάμε για τουριστικό προϊόν. Θα πρέπει όμως και σε αυτά να συνεννοηθούμε. Άλλωστε, νομίζω ότι όλων ο σκοπός είναι το κοινό καλό. Να προχωρήσει ο Δήμος μπροστά. Νομίζω αυτονόητο θα έπρεπε να είναι αυτό. Είναι, ναι, το κοινό καλό. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Ένας Δήμος δεν μπορεί να σταματάει μόνο στην καθημερινότητα. Δεν την υποτιμώ. Η καθημερινότητα είναι το πρώτο και το τελευταίο, γιατί από αυτό κρίνει ο πολίτης. Δεν πρέπει να σταματάει μόνο σε αυτό. Χρειάζονται και τα μεγάλα έργα. Γιατί τα μεγάλα έργα είναι αυτά που πατάνε πάνω στην καθημερινότητα. Αν θέλετε, είναι το πετράδι του στέματος τα μεγάλα έργα σε ένα Δήμο. Τα μεγάλα έργα, όπως είναι το λιμάνι της Κυπαρισίας, όπως είναι η διαχείριση απορριμμάτων που είπαμε πριν, όπως είναι το λιμενικό καταφύγιο της Μαραθόπολης, όπως είναι οι μεγάλοι οδικοί άξονες που πρέπει επιτέλους να τελειώσουν και στη Μεσσηνία. Σκεφτείτε ότι ζούμε σε ένα νομό που συντομότερα πάμε από την Κυπαρισία στην Αθήνα παρά από την Κυπαρισία στην Κορώνη. Και είμαστε στον ίδιο νομό μέσα. Εάν δεν γίνουν αυτά τα μεγάλα έργα υποδομών,
Η καθημερινότητα θα παίξει το ρόλο της, αλλά δεν θα δώσει το παραπάνω. Χρειάζεται λοιπόν, ναι, η καθημερινότητα να τονιστεί, να δώσουμε μάχη με την καθημερινότητα, να γίνουμε βάρβαροι απέναντι στα προβλήματα της καθημερινότητας, όμως να κυνηγήσουμε και το παραπάνω και το παραπέρα. Με την απλή αναλογική βλέπουμε ότι αλλάζει λίγο το καθεστώς της εκλογικής διαδικασίας. Θέλω να μου πείτε πάνω σε αυτό τη δική σας τοποθέτηση σχετικά και με τα χρήματα. Τα χρήματα ήταν μια πραγματικότητα στην Ελλάδα. Εγώ θεωρώ ότι τα κόμματα σήμερα δεν έδωσαν χρήματα, κυρίως γιατί στάθηκαν αμήχανα πάνω στην απλή αναλογική. Είναι ένα σύστημα που δεν έχουν εμπειρία τα κόμματα της Ελλάδας. Ομολογώ ότι δεν έχουμε εμπειρία ούτε και εμείς που ασχολούμασταν με τα κοινά για όσο καιρό ασχολούμασταν. Ήταν ένα μήχανο, είναι γύρω περίπου τάμπουλα ράσα, είναι μέσα σε χαρτογράφητος χάρτης ακόμα η απλή αναλογική και θα πρέπει όλοι αυτοί να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις προσεγγίσεις μας. Τα κόμματα να έδιναν χρήματα και εκεί η ιστορία τελείωνε. Υποδείκνυαν κάποιον εκλεκτό, είτε δικαίως είτε αδίκως. Ο κόσμος, η κοινωνία από κομματική συνείδηση ακολουθούσε, χωρίς πάντοτε να κρίνει αν η επιλογή αυτή είναι σωστή ή λάθος, γιατί το κύριο μέλημα ήταν το βράδυ της Κυριακής αν ο χάρτης χρωματιστεί πράσινος, κόκκινος ή μπλε στην τηλεόραση. Και εκεί τελειώναμε. Και την άλλη τώρα μέρα το πρωί ψαχνόμασταν να δημιουργήσουμε δημοτικές ομάδες για να προχωρήσει ο Δήμος. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι που πήραν χρήματα αποδείχθηκαν όλοι κακοί. Αποδείχθηκαν μέσα από τη διαδικασία αυτή, προέκυψαν και εξαιρετικοί δήμαρχοι και εξαιρετικοί νομάρχες και εξαιρετικοί περιφερειάρχες. Όμως αυτό τελείωσε. Θεωρείτε γενικά ότι στις τοπικές εκλογές, στις δημοτικές, ο κόσμος πρέπει να στηρίζει πρόσωπα, πρόσωπα που θεωρεί ότι είναι ικανά, πρόσωπα που έχουν να δώσουν? Είναι αυτονόητο. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Ο κόσμος να κρίνει πρόσωπα, να κρίνει συνδυασμούς, γιατί ξέρετε, πρόσωπα δεν είναι μόνο επικεφαλής ενός συνδυασμού, πρόσωπο είναι και οι συνεργάτες ενός συνδυασμού, οι οποίοι έχουν εξίσου σημαντική θέση με τον επικεφαλής. Προφανώς πρέπει να κρίνει πρόσωπα, πρέπει να κρίνει βιβλιογραφικά, πρέπει να κρίνει ανθρώπους, πορείες, προσωπικότητες. Αυτά πρέπει να κρίνει. Πείτε μας δύο λόγια τώρα για τα άτομα που πλαισιώνουν το δικό σας ψηφοδέλτιο. Απαρτίζεται ο συνδυασμός από 33 συνεργάτες, άντρες και γυναίκες, κάθε ηλικίας, κάθε εκπαιδευτικής προέλευσης, κάθε επαγγέλματος. Κάποιοι μου λένε, ξέρετε, εγώ δεν είμαι πολύ μεγάλος στην ηλικία, αλλά έτυχε να εισέλθω από μικρός στα κοινά, από νέος. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί στο συνδυασμό μου το 80, το 90 θα έλεγα 100% των υποψηφίων είναι πρόσωπα που δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τα κοινά. Δεν είναι ότι είναι όλα νέα αναγκαστικά πλευράς ηλικίας, γιατί ξέρετε το νέο. Είναι μια έννοια που θέλει λίγο ανάλυση. Το ποιος είναι νέος και ποιος είναι παλιός. Νέος δεν σημαίνει μόνο ηλικιακά νέος. Ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να έχει πολύ πιο φρέσκες ιδέες και καμιά φορά βλέπουμε νέα παιδιά με αγκυλώσεις. Το νέος δηλαδή έχει μια άλλη διάσταση στην πολιτική. Εγώ χαίρομαι ότι στο συνδυασμό μου υπάρχουν άνθρωποι νέοι και ηλικιακά, αλλά υπάρχουν νέοι και στην πολιτική. Άνθρωποι για πρώτη φορά μετά από μια πορεία ζωής αποφάσισαν να αναμειχθούν για πρώτη φορά με τα κοινά, με εμπιστεύτηκαν, ήρθαν μαζί μου. Συγκροτήσαμε μια ομάδα και μοιραστήκαμε μαζί ιδέες και πράγματα και χαίρομαι που αυτοί με εμένα επικεφαλής διάλεξαν να εισέλθουν στην πολιτική και να προσφέρουν, να καταθέσουν πρώτα θέση τους στην κοινωνία και να προσφέρουν αυτό που μπορούν. Τα νέα παιδιά και το θέτος, τα νέα παιδιά σε ηλικία έχουν τη θέληση να ασχοληθούν με την πολιτική. Εσείς τι βλέπετε εδώ στον τόπο σας, δηλαδή από το δικό σας ψηφοδέλτιο, υπάρχουν νέοι που θέλουν να ενταχθούν, που έχουν όραμα για τον τόπο τους και αυτό είναι θετικό? Υπάρχουν. Οφείλω να πω ότι υπάρχουν. Βέβαια, καμιά φορά παρεξηγούμε τη νέα γενιά. Τη θεωρούμε ότι είναι πολιτικ. Η νέα γενιά δεν είναι πολιτικ. Ίσως με τα κριτήρια που τη ζυγίζουμε εμείς μας φαίνεται πολιτική, γιατί εμείς έχουμε προέλθει από ένα διαφορετικό πολιτικό υπόβαθρο, την εποχή που λειτουργούσαν τα κόμματα, λειτουργούσαν πολιτικές νεολαίες. Αυτά τελειώσανε πια για την νεολαία, για τη νέα γενιά. Η νέα γενιά δεν είναι πολιτική. Έχει άλλη προσέγγιση στην πολιτική. Έχει μια διαφορετική προσέγγιση. Αυτή καμιά φορά μας φαίνεται λίγο ακατανόητη σε εμάς. Θα πρέπει να την κατανοήσουμε. Η νέα γενιά, επειδή ενημερώνεται πολύ περισσότερο από όσο ενημερωνόμασταν εμείς όταν ήμασταν εμείς στη δικιά μας εποχή, νέα γενιά, λόγω του ίντερνετ, λόγω των δικτύων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνεται πολύ πιο γρήγορα
Ταχύτατα. Ταχύτατα. Βομβαρδίζεται βέβαια με πληροφορίες που άλλες είναι χρήσιμες, άλλες είναι άχρηστες. Έχουν τα κριτήρια τους. Ακούν και όλες τις απόψεις, που είναι πολύ σημαντικό. Ακούν όλες τις απόψεις. Και ξέρετε, αυτό που συνέβη με τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook, το Twitter, όλα αυτά, είναι μια νέα πραγματικότητα γενικά στην πολιτική. Ξέρετε, μέχρι τώρα το πολιτικό μήνυμα περνούσε από παραδοσιακά μέσα. Με μια συνέντευξη όπως τώρα, με την εφημερίδα, με μια αρθογραφία κτλ. Τώρα, εν αγνία όλων μας, χιλιάδες κόσμος μιλάει με χιλιάδες κόσμο καθημερινά και όλοι αυτοί δημιουργούν ένα υπόγειο ρεύμα. Το οποίο ρεύμα αυτό κάποια στιγμή βγαίνει στην επιφάνεια. Δεν είναι τυχαίο ότι οι δημοσκόποι πέφτουν έξω. Δεν ξέχασαν να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν μπορούν να ανιχνεύσουν αυτά τα υπόγεια ρεύματα που δημιουργούνται με χιλιάδες κόσμο που μιλάει καθημερινά μεταξύ τους μέσα από αυτά τα μέσα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία έχει περάσει και στην αυτοδιοίκηση. Το λέω για τη σχέση που έχει η νέα γενιά με την πολιτική και τι προσέγγιση έχει. Η νέα γενιά έχει μια διαφορετική προσέγγιση με την πολιτική, την οποία οφείλουμε να τη σεβαστούμε, οφείλουμε να την ακούσουμε, οφείλουμε να τη λάβουμε υπόψη μας, γιατί πιστέψτε με, είναι φορείς φρέσκων ιδεών. Είναι φορείς καμιά φορά να μας θυμάται το καμπανάκι όταν κάτι δεν πάει καλά. Και είναι και παιδιά που ξέρετε, επειδή έχουν μεγαλώσει σε μια γενιά και μεγαλώνουν σε μια γενιά που δεν έχουν μάθει την πελατειακή σχέση με την πολιτική, δηλαδή δεν περιμένουν τον βουλευτή ή τον δήμαρχο να τους διορίσει, έχουν και μια στάση πιο. Να μην πω τη λέξη αξιοπρεπή, να πω τη λέξη αληθινή. Πιο ανεξάρτητη, πιο αληθινή την πολιτική. Εάν δεν τον πείσεις, δεν σε ακούει. Δεν έχει κανένα λόγο να σε ακολουθήσει, εννοώ στερόβολο λόγο να σε ακολουθήσει. Εάν δεν τον πείσεις, δεν σε ακούει, θα ακούσει κάποιον άλλον. Επιστρέψαμε από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και νομίζω ότι έχουμε ακόμα πάρα πολλά να συζητήσουμε. Θέλω να αναφερθούμε εκτενέστερα στην καθημερινότητα εδώ της τοπικής κοινωνίας και πιο συγκεκριμένα σε ένα θέμα που έχει να κάνει με το ιδρευτικό δίκτυο. Νομίζω ότι είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Πράγματι. Στην περιοχή μας, όπως στις άλλες περιοχές της Ελλάδας, ένα μεγάλο μέρος του ιδρευτικού δικτύου αποτελείται από αμίαντο. Αυτό χρειάζεται άμεση αντικατάσταση. Χρειάζεται να γίνουν απαραίτητες μελέτες και να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι έτσι ώστε να αντικατασταθεί. Έχουν γίνει μέχρι ενός σημείου κάποιες παρεμβάσεις, όχι στην πολιτική παρουσία, σε άλλες πόλεις, αλλά δεν επαρκούν. Η ίδρυυση, όπως αντιλαμβάνεστε, παντρεύεται και με το θέμα της διαχείρισης των ομβρίων και το θέμα του βιολογικού καθαρισμού. Όλα αυτά είναι μια τριπλέτα δικτύων, τα οποία είναι απαραίτητα για κάθε σύγχρονη πόλη. Μην ξεχνάμε ότι ο πολιτισμός του 21ου αιώνα είναι βασικά τα δίκτυα. Οδικό δίκτυο, ιδρευτικό δίκτυο, αδρευτικό δίκτυο, δίκτυο ομβρίων, μέχρι και δίκτυο ίντερνετ και οπτικών ινών. Δεν εννοείται σύγχρονη πόλη χωρίς υποδομές σε δίκτυα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει πάρα πολύ δουλειά. Ποιες είναι έτσι οι παρεμβάσεις, οι προτάσεις που έχετε εσείς για αυτά τα ζητήματα? Άμεση αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης της πόλης και Παρισίας. Άμεση συντήρηση και αντικατάσταση δικτύων όπου χρειάζεται σε χωριά της του ορεινού όγκου και άμεση ολοκλήρωση των συνδέσεων του ιδρυυτικού δικτύου στα φυλιατρά και αντίστοιχες παρεμβάσεις στους αγραλιάνους. Το δίκτυο, η διαχείριση των υδάτων είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Απαιτεί κόστος, απαιτεί κόπο, είναι όμως επιτακτικό. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Στην Τριφυλία έχουμε μείνει πίσω πραγματικά σε όλα αυτά τα πράγματα και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα. Από ό,τι φαίνεται, οι πιστώσεις υπάρχουν. Και εγώ είμαι αισιόδοξος ότι όποια κυβέρνηση και να είναι στην εξουσία, τις αντίστοιχες πιστώσεις θα τις εξασφαλίζει. Για το δίκτυο έχουν όλοι πιστεί ότι η αντικατάσταση των δικτύων είναι κάτι που πρέπει να γίνεται άμεσα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει ταχύτατα.
Παράλληλα, πρέπει να ολοκληρωθούν οι βιολογικοί καθαρισμοί όπου δεν υπάρχουν. Δεν εννοείται πόλη, δεν εννοείται κοινωνία του 21ου αιώνα με απορροφητικούς βόθρους. Εδώ δυστυχώς έχουμε περιοχές ολόκληρες και πόλεις ολόκληρες που λειτουργούν ακόμα με το σύστημα των βόθρων ή ακόμα χειρότερα με παράνομες απορροές λιμάτων μέσα στο δίκτυο των ομβρίων, τα οποία καταλήγουν εκεί που γνωρίζετε, σε ρέματα και σε θάλασσες. Αυτό προϋποθέτει ένα σύνολο μελετών, οι οποίες όμως πρέπει να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη διαχείριση των υδάτων πόρων και στους βιολογικούς καθαρισμούς. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τους πολίτες είναι, στην καθημερινότητά τους είναι και η ασφάλειά τους. Θέλουμε να μας πείτε δύο λόγια εδώ στην περιοχή, τι γίνεται, αν υπάρχουν αστυνομικά τμήματα, αν έχετε κρούσματα κλοπών, αν οι πολίτες φοβούνται στην καθημερινότητά τους. Δυστυχώς η περιοχή μας μπήκε και σε αυτή την περιπέτεια. Έκλεισαν πρόσφατα δύο αστυνομικά τμήματα, το αστυνομικό τμήμα των Φυγιατρών και το αστυνομικό τμήμα του Κοπανακίου. Ξέρετε, η περιοχή μας έχει με πολύ μεγάλη έκταση και ούτως ή άλλως αστυνομευόταν δύσκολα. Με την έλλειψη δύο αστυνομικών τμήματων, αστυνομεύεται ακόμη πιο δύσκολα. Ειδικά στην πόλη των Φυγιατρών, η οποία είναι μια πόλη η οποία δέχεται λόγω αγροτικής παραγωγής ένα πολύ μεγάλο όγκο μεταναστών, οι οποίοι αναζητούν εργασία. Τον ακριβή αριθμό δεν μπορεί να τον υπολογίσει κανείς. Φοβούμαι ότι ούτε και η αστυνομία μπορεί να τον υπολογίσει. Κάποιοι μιλούν για 2.000 άτομα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλος αυτός ο πληθυσμός, με τις συνθήκες που έρχεται στην Ελλάδα και εργάζεται στην Ελλάδα, δημιουργεί ζητήματα παραβατικότητας, καθημερινής παραβατικότητας. Αυτή την πόλη, που θα έπρεπε όχι μόνο να μην κλείσει το αστυνομικό τμήμα, αλλά να ενισχυθεί, σε αυτή την πόλη επέλεξαν να κλείσουν το αστυνομικό τμήμα. Όσον αφορά δε τη Δημοτική Ενότητα του Κοπανακίου, έκλεισε και εκεί το αστυνομικό τμήμα και μιλάμε για μια περιοχή ορεινή, μια περιοχή με δεκάδες χωριά, απομονωμένα το ένα από το άλλο, με χωριά όπου μένουν κυρίως άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, γέροντες και γερόντισσες μένουν εκεί, οι οποίοι αντιλαμβάνεστε πόσο εύκολα θύματα μπορούν να γίνουν σε επιθέσεις όπως αυτές που αναφέρατε. Πρέπει να σηκώσουμε τους τόνους προς κάθε αρμόδιο να αποκατασταθεί η αστυνόμευση της περιοχής. Πρότασή μου είναι ειδικά για τη Δημοτική Ενότητα Φυγιατρών να δημιουργηθεί η Δημοτική Αστυνομία. Όπως ξέρετε, η Δημοτική Αστυνομία δεν μπορεί, συγχωρείτε, να κάνει αστυνομικό έργο με τη γνωστή έννοια. Έχει όμως, εν πάση περιπτώσει, μια παρουσία ένομης τάξης σε ένα μέρος. Θα υπάρχουν άνθρωποι έξω να περπατούν την πόλη, θα υπάρχει ένα αυτοκίνητο να περιτριγυρίζει τις νυχτερινές ώρες στην πόλη, θα υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, ένα μάτρι άγρυπνο να μπορεί τουλάχιστον να ειδοποιήσει εάν βλέπει κάτι ύποπτο. Άποψή μου είναι και θέση μου είναι ότι η Δημοτική Αστυνομία πρέπει να ιδρυθεί και να εδρεύει στην πόλη των Φυγιατρών. Ακριβώς για να καλύψει στο μέτρο του δυνατού την έλλειψη παρουσίας αστυνομικής στην πόλη. Σχετικά όμως με τα χωριά, θεωρείτε ότι πρέπει να. Πρέπει να ανοίξει οπωσδήποτε το αστυνομικό τμήμα του Κοπανακίου. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Υποθέστε ότι, αν ξεκινήσουμε από εδώ, από την Κυπαρισσία, προκειμένου να επισκεφθούμε το ακρότατο ορεινό χωριό του Δήμου Τριφυλίας, θέλουμε μισή ώρα. Για σκεφτείτε. Αν γίνει κάτι. Για σκεφτείτε, αν γίνει κάτι, πότε θα προλάβουν αυτοί οι άνθρωποι να δουν έναν αστυνομικό μπροστά τους. Δεν θα προλάβουν να τον δουν. Και δυστυχώς αυτά έχουν συμβεί. Στην περιοχή μας έχουμε αύξηση των κρούσματων της παραβατικότητας, έχουμε κρούσματα παραβατικότητας από φαινόμενα που δεν τα είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Έχουμε ενόπλες ληστείες, έχουμε νυχτερινές εισβολές σε σπίτια. Έχουμε φαινόμενα που αφορούν εγκλήματα κατά της τιμής, κατά της σεξουαλικής ορμής. Έχουμε τέτοια ζητήματα. Ξέρετε ότι ήμασταν πάντα μια ειρηνική περιοχή. Η παραβατικότητα κινείται πάντα σε χαμηλά επίπεδα. Δυστυχώς τώρα έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Τα οποία, ξέρετε, πέρα από το κλίμα ανασφάλειας που δημιουργούν και ένα είδος κοινωνικού αυτοματισμού στην κοινωνία. Η κοινωνία κάποια στιγμή ξεσηκώνεται. Και το χειρότερο από όλα θα ήταν ο πολίτης να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Δυστυχώς, σε μια περιοχή όμως που δεν αστυνομεύεται, κάποια στιγμή ο θερμόαιμος πολίτης, ο πολίτης που έχει θυμώσει. Ο μαχόμενος, θα πάρει κάποια στιγμή τον νόμο στα χέρια του. Και αυτό θα είναι το χειρότερο. Να δούμε τέτοια φαινόμενα στην περιοχή μας. Πρέπει λοιπόν να επέμβει το κράτος γρήγορα να αποκαταστήσει το αίσθημα ασφάλειας. Και αυτά τα φαινόμενα κάνουν κακό και στον τουρισμό. Κάνουν κακό σε όλα τα επίπεδα.
Προφανώς κάνουν κακό στον τουρισμό, κάνουν κακό στην οικογένεια, κάνουν κακό σε παιδιά που θέλουν να παίξουν στους δρόμους, κάνουν κακό στην εμπορική κίνηση μιας περιοχής, κάνουν κακό σε πολλά επίπεδα και πάρα πολλά κάνουν κακό σε αυτό που τα υφίσταται. Λοιπόν, άλλο ένα πολύ σοβαρό κομμάτι είναι το κομμάτι της υγείας. Mm. Σε τι κατάσταση είναι οι δομές υγείας στο Δήμο και τι παρεμβάσεις θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν? Στο Δήμο Τριφυλίας λειτουργούν δύο πάρα πολύ σημαντικές υποδομές υγείας. Το ένα είναι το νοσοκομείο της Κυπαρισίας και το άλλο είναι το ΚΑΦΚΑ των φιλιατρών. Συγχρόνως λειτουργούν κέντρα υγείας και στα φιλιατρά και στους Ραλιάνους. Η ναυαρχίδα του συστήματος υγείας της περιοχής μας είναι το νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Κατά καιρούς έχουν ακουστεί οι απόψεις περί υποβάθμισής του. Έχουν γίνει και απόπειρες υποβάθμισής του. Και θέλω να είμαι δίκαιος. Στο παρελθόν ξεκίνησαν απόπειρες υποβάθμισης. Με μεγάλη κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αυτές ακυρώθηκαν. Σήμερα όμως στις μέρες μας βλέπουμε και εδώ την αποπειρότητα να έρθει πάλι υποβάθμιση, κυρίως με μεταφορά δομών προς το νοσοκομείο Καλαμάτας ή μεταφορά ειδικοτήτων προς το νοσοκομείο Καλαμάτας. Το νοσοκομείο της Κυπαρισίας δεν είναι το νοσοκομείο μόνο της Κυπαρισίας. Εξυπηρετεί ένα πληθυσμό, σκεφτείτε, από την Πύλο περίπου μέχρι τη Ζαχάρο. Εξυπηρετεί ένα πληθυσμό που ίσως να υπερβαίνει τους 70.000 κατοίκους, το καλοκαίρι μπορεί να προσεγγίζει και τους 100.000 κατοίκους. Όλο αυτό το σύστημα πρέπει όχι μόνο να μην υποβαθμιστεί, πρέπει να ενισχυθεί σε κάθε δυνατό βαθμό για να εξυπηρετήσει και το μεγάλο πληθυσμό που εξυπηρετεί και να εξυπηρετήσει και το μεγάλο τουρισμό που προσδοκούμε να έχουμε. Η ύπαρξη ενός νοσοκομείου σε μια περιοχή είναι από μόνη της ένα κεφάλαιο που φέρνει μόνο υπεραξία στον τουρισμό. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί. Εμείς αγωνιζόμαστε από το Δήμο και θα αγωνιζόμαστε για να μην υπάρξει ούτε κατά κεραία υποβάθμισή του, παρά να υπάρξει μόνο ενίσχυσή του. Το ιατρικό προσωπικό αυτή τη στιγμή έχει αυτό που θα έπρεπε? Όχι. Όχι. Δεν έχει αυτό που θα έπρεπε και αυτό είναι ευθύνη του κράτους. Γιατί δεν έχει προκηρύξει τις ειδικότητες που πρέπει να έρθουν και ακόμα και να τις προκηρύξει, μεταφέρει προσωπικό προς το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Κανείς δεν αρνείται το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Προς Θεού και κανείς δεν αρνεί την Καλαμάτα. Εμείς ποτέ δεν βρισκόμαστε σε ανταγωνιστική σχέση με καμία πόλη. Η κάθε πόλη πρέπει να έχει τις υποδομές που τις αρμόζουν, έτσι ώστε ο πολίτης να μην αναγκάζεται να διακομίζεται στην Καλαμάτα, ακόμη και για απλά ιατρικά περιστατικά. Έχουν γίνει ενέργειες από τη Δημοτική Αρχή για να έρθει περισσότερο ιατρικό προσωπικό ή νοσηλευτικό? Η ενέργειά μας, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να είναι παρά μόνο πίεση. Παρά μόνο πίεση, πολιτική πίεση, προς αρμόδιους φορείς, γιατί δυστυχώς δεν αποφασίζουμε εμείς για αυτά. Αποφασίζει το Υπουργείο Υγείας. Και η αρμόδια περιφέρεια, η υγειονομική περιφέρεια που εδρεύει στην Πάτρα. Προς αυτήν την κατεύθυνση γίνονται και πρέπει να γίνονται ακόμη πιο έντονες. Στο θέμα του νοσοκομείου θα πρέπει να είμαστε, επιτρέψουμε τη λέξη, όχι απόλυτοι και αυστηροί, θα πρέπει να είμαστε βάρβαροι στις διεκδικήσεις μας. Ένα άλλο ζήτημα τώρα, να σας πάω σε κάτι πιο ευχάριστο, είναι το Open Mall. Ναι. Το όραμά σας για ένα Open Mall στην Κυπαρισία. Εγώ είμαι πολύ ευτυχής σε αυτό. Γιατί ο Δήμος της Τριφυλίας μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο της Κυπαρισίας και αν θέλετε, χωρίς να θέλω να πυρευτολογήσω, είχα και μια προσωπική συμμετοχή αυξημένη σε αυτό, συλλάβαμε από την αρχή την ιδέα της δημιουργίας του Open Mall στην Κυπαρισία, τη μελετήσαμε, την υποβάλαμε, την κοστολογήσαμε και τελικά μας εγκρίθηκε. Έχει εγκριθεί ένα πρόγραμμα ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ για ανάπλαση κεντρικής αγοράς της Κυπαρισίας και άλλες 500.000 περίπου για ανάπλαση των καταστημάτων του εμπορικού κόσμου. Δεν ήταν μια εύκολη προσπάθεια. Ήταν μια προσπάθεια που απαίτησε και χρόνο και κόπο και ιδέες. Συνεργαστήκαμε αρμονικά με τον Εμπορικό Σύλλογο. Να μια πετυχημένη συνεργασία δημόσιο και ιδιωτικού τομέα. Συνεργαστήκαμε και ο Δήμος και ο Εμπορικός Σύλλογος. Το δουλέψαμε, το προσπαθήσαμε. Θεωρώ σε αυτό το σημείο οφείλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον κύριο Χαρίτση, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που τον επισκέφθηκα μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο, αγκάλιασε την προσπάθεια αυτή, μας βοήθησε αρκετά. Και είμαστε τώρα σε ευχάριστη θέση να το ανακοινώσουμε και ελπίζουμε πολύ σύντομα θα δημοπρατηθεί και θα γίνει και έτσι η αγορά της Κυπαρισίας θα αλλάξει τελείως πρόσωπο. Ξέρετε, ο εμπορικός κόσμος μιας πόλης είναι αρμομηχανίτης. Ο Δήμος αρρωγός μόνο έρχεται εξασφαλίζοντας τις υποδομές. Η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αυτή που δίνει το ρυθμό σε μια πόλη. Η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αυτή που δίνει το τέμπο, την ανάπτυξη μιας πόλης. Ο Δήμος δεν μπορεί να γίνει επιχειρηματίας
και είναι ανόητο και πεδαριώδες πια να συζητάμε ότι ο Δήμος θα γίνει επιχειρηματίας. Ο Δήμος αυτό που μπορεί να κάνει και πρέπει να κάνει είναι να εξασφαλίζει την απαραίτητη πλατφόρμα, έτσι το οποίο πάντα πάνω να πατάει με σιγουριά ο εμπορικός κόσμος για να εξασφαλίζει τις επενδύσεις του. Έχουμε αριθμό επαγγελματιών που θα συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε όλη αυτή τη σύμπραξη Δήμου και ιδιωτών? Νομίζω στο Open Mall στην Παρισία ο αριθμός έκλεισε περίπου στους 100. Αν δεν κάνω λάθος. 100 λοιπόν επαγγελματίες. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. 100 λοιπόν επαγγελματίες θα συνεργαστούν, θα είναι σε έναν ενιαίο χώρο όπου όλοι θα μπορούν να προβάλλουν τοπικά προϊόντα και όχι μόνο. Δεν είναι μόνο αυτό, ναι. Θα μπορούν να προβάλλουν τα προϊόντα τους, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Μιλάμε για μια ανάπλαση συνολική της ίδιας της πόλης. Επεκτείνονται τα πεζοδρόμια, γίνονται πλακόστρωτα. Όλη η κεντρική αγορά της Κυπαρισίας, αλλάζει ο φωτισμός, αλλάζουν τα δίκτυα, επεμβαίνουμε στην αποχέτευση, επεμβαίνουμε στα όμβρια ύδατα, επεμβαίνουμε σε θέσεις πάρκινγκ. Δημιουργούμε μια νέα πόλη μέσα στην πόλη. Δημιουργούμε ένα νέο στέκι μέσα στην πόλη, ένα πόλο έλξης, έτσι ώστε να αυξηθεί και η επισκεψιμότητα της ίδιας της πόλης και φυσικά να αυξηθεί και η επισκεψιμότητα και η εμπορευσιμότητα των ίδιων των καταστημάτων. Λοιπόν, και εκτός από αυτό, κάνετε και άλλη μια δράση εδώ, τη Λευκή Νύχτα. Ναι. Την κάνει ο Εμπορικός Σύλλογος, οφείλω να πω. Δεν θέλω να πάρω την δόξα κανένα άλλο. Είναι σε συνεργασία με τον Προφανώς ο Δήμος έρχεται υποστηρικτικά. Ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια. Νομίζω φέτος θα έχουμε την 6η λευκή μας νύχτα, αν δεν κάνω λάθος. Κάθε χρόνο πάει και καλύτερα. Ιστερέουν χιλιάδες κόσμο. Στην Κυπαρισία φροντίζουμε πάντα και την κάνουμε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, που ούτως ή άλλως είναι ένα τρίμερο επισκεψιμότητα στην πόλη. Την ίδια ιδέα την έχουν πάρει και άλλες πόλεις, την εφαρμόζουν με επιτυχία. Όλα αυτά είναι ιδέες για να αυξηθεί η ίδια επισκεψιμότητα και να πάρει η πόλη ένα διαφορετικό χρώμα. Και ξέρετε, οι πόλεις μας χρειάζονται διαφορετικό χρώμα. Οι πόλεις μας πρέπει να αποκτήσουν χαμόγελο. Πρέπει να χαμογελούν. Και αν θέλετε, αυτό είναι το κριτήριό μας στις εκλογές, να δουν και οι πολίτες την πόλη τους με χαμόγελο. Να τις χαμογελάσουν τις πόλεις τους, να αγαπήσουν τις πόλεις τους, για να μπορέσουν να βοηθήσουν τις πόλεις τους. Και θα δεις στο τέλος θα μας χαμογελάσει και η πόλη. Οπότε θα λέγαμε ότι είναι και το σύνθημά σας. Το βγάλαμε τώρα. Ο Κυπαρισιακός Κόλπος είναι μια προστατευόμενη περιοχή. Έχει ενταχθεί στο Natura και θέλω να μου πείτε δύο λόγια πάνω σε αυτό. Δημιουργεί προβλήματα? Γιατί νομίζω ότι δεν μπορούν να γίνουν εύκολα παρεμβάσεις. Δυστυχώς στην περιοχή μας έχει συμβεί μια άσχημη εξέλιξη που δεν αφορά το καθεστώς Natura αυτό καθ' αυτό. Αφορά τους όρους προστασίας της περιοχής. Η Κυπαρισία και ο Κυπαρισιακός Κόλπος είχαν υπαχθεί στο σύστημα Natura εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Χωρίς όμως αυτό να δημιουργήσει προβλήματα στις χρήσεις γης της περιοχής. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, από το 2012, έχει ξεκινήσει μια σειρά νομοθετημάτων που κατέληξαν στην έκδοση ενός προεδρικού διατάγματος που έγινε πρόσφατα, το οποίο απαγορεύει ρίζικα κάθε αξιοποίηση της περιοχής. Αρκεί να σας πω ότι η κατάτμιση στη γη είναι 20 στρέμματα. Αρκεί να σας πω ότι ο συντελεστής δόμησης είναι πάρα πολύ μικρός. Αρκεί να σας πω ότι οι περιορισμοί στις χρήσεις της γης είναι τέτοιες που καθιστούν κάθε χρήση γης πλην ασθενή ενία αγροτικής πλήρως απογορευτική. Είναι τεράστιο πρόβλημα για την περιοχή. Ο Δήμος και εγώ προσωπικά έχουμε σηκώσει το θέμα πάρα πολύ ψηλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, προσπαθώντας να ενημερώσουμε και να πείσουμε τους κατοίκους και να πείσουμε τους αρμόδιους για την κακή αυτή εξέλιξη. Έχουν ακουστεί ακραίες φωνές. Σκεφτείτε ότι ήμουν μάρτυρας κάποτε δύο εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι ήρθαν στο Δημαρχείο της Τριφυλίας και ούτε λίγο ούτε πολύ. Οι απόψεις ήταν τόσο ακραίες που μιλούσαν ακόμα και για μεταφορά οικισμών. Για μεταφορά του οικισμού της Ελέας. Ξέρετε, εδώ η περιοχή χρόνια συμβιώνει με το είδος καρέτα-καρέτα. Και το προστατεύει και το αγαπάει. Ο πιο ασφαλής δρόμος για να δημιουργήσεις απόλυτες παραβιάσεις είναι οι απόλυτες απαγορεύσεις. Όταν κάτι το απαγορεύεις τελείως, οδηγεί τα πράγματα ώστε να παραβιαστεί και τελείως. Έτσι γέμισε η Ελλάδα αυθαίρετα κάποια εποχή. Έτσι βλέπουμε στην περιοχή της Ηλίας 4.000 αυθαίρετα, ούτε ξέρουν ακόμα πόσα είναι. Δημιουργούν δηλαδή πραγματικότητες και φαινόμενα που δεν έχουν επιστροφή.
Στο συγκεκριμένο θέμα, με την έξοδο του προεδρικού διατάγματος, δεν διαβουλεύτηκαν ποτέ με την τοπική κοινωνία. Δεν άκουσαν ποτέ τις απόψεις του Δήμου. Εμείς εδώ ξέραμε καλύτερα πώς και το περιβάλλον να προστατεύσουμε, αλλά και την οικονομική προοπτική του τόπου να μην ακυρώσουμε. Όλη η ιστορία αυτή ξεκίνησε σε σχέση με μια επένδυση. Με μια επένδυση κατασκευής παραθεριστικών κατοικιών, η οποία ήταν τότε εν όψη στην περιοχή της Ελέας. Όλο αυτό πυροδότησε αντιδράσεις. Επιτρέψτε μου να πω, γιατί αυτό θέλω να είμαι καθαρός και είμαι χρόνια καθαρός, σε επίπεδο λαϊκισμού πολλές φορές, που οδήγησαν τα πράγματα στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Σε πλήρη απαγόρευση. Αυτό βιώνουμε σήμερα, πλήρη απαγόρευση τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης μιας περιοχής, η οποία θα μπορούσε να είναι το στολίδι όλης της τριφυλίας. Και αυτή την περιοχή την ακύρωσαν τελείως. Ο αγώνας μας δεν έχει σταματήσει γι' αυτό. Πώς θα κινηθείτε εσείς πάνω σε αυτό? Έχουμε ήδη κινηθεί και σε πολιτικό επίπεδο, κινούμαστε συνεχώς, και στο νομικό επίπεδο. Έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας, προσδοκώντας την αλλαγή του προεδρικού διατάγματος, με μεγάλο όγκο επιχειρημάτων και σοβαρών επιχειρημάτων. Θα πρέπει να κάνουμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα και προς την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί κοινοτικές οδηγίες έχουν όλα αυτά που εφαρμόζονται. Η περιοχή μας εδώ δυστυχώς έγινε ένα πειραματόζω περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Και οφείλω να πω κάτι και ας φανώ και λίγο έτσι αιχμηρός. Δεν μπόρεσαν να το περάσουν αυτό στις σκούριες. Δεν μπόρεσαν να το περάσουν σε άλλες επενδύσεις. Έπρεπε κάπου να το περάσουν και το πέρασαν στον πιο αδύναμο κρίκο που ήταν η τριφυλία. Θεωρείτε δηλαδή ότι αν ο κόσμος ξεσηκωθεί, αν κινηθούν καλύτερα, πιο δραστικά οι δημοτικές αρχές, ενδεχομένως να έχετε αποτελέσματα? Ελπίζουμε με τη σωστή ενημέρωση του κόσμου και ανάλογη την κινητοποίηση, ελπίζουμε στο να έχουμε αποτελέσματα. Σκεφτείτε ότι η περιοχή από την Κυπαρισία μέχρι το Κατάκολο, μια ακτογραμμή 70 περίπου χιλιόμετρων, ουσιαστικά ακυρώνεται για κάθε τουριστική χρήση. Η σύγχρονη τεχνολογία και η σύγχρονη σχεδιασμός ανοιχτών χώρων έχει πάρα πολλές λύσεις ώστε να παντρεύεται αρμονικά και το περιβάλλον και η τουριστική ανάπτυξη και η οικιστική ανάπτυξη. Παράδειγμα, η Κώστα Ναβαρίνο. Έχει φτιαχτεί σε μια περιοχή Natura, έχει φτιαχτεί ένα μεγάλο πολεοδομικό συγκρότημα σε πλήρως αρμονία με το περιβάλλον. Ίσα-ίσα το ένα προστατεύει το άλλο. Ξέρετε, η παρουσία του ανθρώπου προστατεύει το περιβάλλον, όχι η απουσία του ανθρώπου. Η απουσία του ανθρώπου οδηγεί σε φαινόμενα σε αυτά που σας είπα πριν. Και φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα, αυτό το αθώο ζώο, η χελώνα, να έχει οδηγήσει τα πράγματα σε αυτά που σας είπα. Ένας αγώνας που δεν θα τελειώσει γρήγορα, ένας αγώνας που θα τον πάρει και η επόμενη δημοτική αρχή και η μεθεπόμενη δημοτική αρχή. Πρέπει να πιστούν πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλές υπηρεσίες και σε εγχώριο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά ένας αγώνας που δεν πρέπει να τον εγκαταλείψουμε. Αθλητικές δομές. Τι έχει να παρουσιάσει ο Δήμος μέχρι τώρα στις αθλητικές δομές και σε τι πλαίσιο θα κινηθείτε εσείς ώστε να έχουν οι νέοι να κάνουν πράγματα στον τόπο, σε αυτόν εδώ τον τόπο? Ο Δήμος Τριφυλίας, όταν δημιουργήθηκε, κληρονόμησε κάποιες αθλητικές υποδομές που είχαν οι προηγούμενοι Δήμοι. Έχουμε 2 κλειστά γυμναστήρια, έχουμε 4 γήπεδα ποδοσφαίρου. Αν συνυπολογίσουμε και 2 μικρότερα, πάμε στα 6. Έχουμε ένα ανοιχτό κολυμβητήριο στην Κυπαρισία Ολυμπιακών Προδιαγραφών. Πρόσφατα υπήχθη το στάδιο της Αράνης των Φιλιατρών σε ένα πρόγραμμα για τη δημιουργία στίβου. Θα πρέπει όλες οι αθλητικές υποδομές να ενισχυθούν. Όχι μόνο για λόγους άθλιστων νέων μας, που είναι αυτονόητο. Οι αθλητικές υποδομές δημιουργούν και μια κινητικότητα ανθρώπων, αν λειτουργήσουν ως προπονητήρια. Σκεφτείτε ότι για το κολυμβητήριο της Κυπαρισίας είχαμε πολλά χρόνια προτάσεις από ομάδες πόλο του εξωτερικού να έρχονται το καλοκαίρι με τις οικογένειές τους, με τους φίλους τους και να προπονούνται, να κάνουν δηλαδή καλοκαιρινά κάμπ εδώ. Οι αθλητικές υποδομές χρειάζονται διαρκή ενίσχυση. Έχουμε ταλέντα στην περιοχή. Μας κάνουν περήφανος πάρα πολλές φορές σε οργανώσεις. Προφανώς θα θέλουμε να τα ενισχύσουμε. Οφείλω να πω ότι ο Δήμος έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια ενεργειακής αναβάθμισης
του κολυμπητηρίου της Κυπαρισίας, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί όλο τον χρόνο. Σας είπα για το στάδιο των φιλιατρών. Το επόμενο θα πρέπει να είναι το γήπεδο της Κυπαρισίας, να αποκτήσει και αυτό το στίβο του, έτσι ώστε σιγά σιγά να ολοκληρωθούν. Οι αθλητικές υποδομές είναι η πιο σίγουρη επένδυση για την νεολαία μας. Τις χρειαζόμαστε, έχουμε ταλέντα, ο κόσμος πια αθλείται. Όχι μόνο ο νέος κόσμος και μεγάλοι άνθρωποι. Γενικά έχει κάνει μια στροφή η κοινωνία σε πιο υγιεινό τρόπο ζωής και έχει ανακαλύψει τα καλά της άσκησης. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Πείτε μου, γιατί θεωρείτε ότι πρέπει να σας στηρίξει εδώ η τοπική κοινωνία και στείλτε το δικό σας μήνυμα. Εμείς ζητάμε τη στήριξη των συμπολιτών μας και των συμπολιτηριών μας, καταθέτοντας τις προτάσεις μας, που σας είπα, και πιστεύοντας ότι αυτά που λέμε μπορούμε να τα κάνουμε. Έχουμε και τη γνώση, έχουμε και τους ανθρώπους, έχουμε και την εμπειρία. Μπορούμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια και να δεσμευτούμε ότι αυτά που λέμε μπορούμε να τα κάνουμε. Ξέρουμε το πώς να το κάνουμε και ξέρουμε και με ποιους να το κάνουμε. Εμείς καλούμε τους ανθρώπους καταρχήν να έρθουν να ψηφίσουν. Η αποχή είναι το χειρότερο πράγμα για τις εκλογές. Να επιλέξουν ψύχρεμα τους εκπροσώπους τους, μακριά από κραυγές, μακριά από λαϊκισμούς. Δεν έχει σημασία εάν διαφωνούμε. Δεν έχει σημασία εάν κάναμε λάθη μέχρι τώρα. Σημασία έχει να αξιολογήσουμε από εδώ και πέρα τις προτάσεις, να αξιολογήσουμε όλους τους συνεργάτες και τις συνεργάτηδες και όλα τα πρόσωπα και όπως σας είπα και πριν, να μάθουμε να χαμογελάμε στην πόλη μας και θα δείτε στο τέλος και οι πόλεις μας θα μας χαμογελάσουν και αυτές. Οπότε να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια επικοδομητική συζήτηση η οποία συμπεριέλαβε όλα τα προβλήματα και όλα τα ζητήματα του τόπου. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.